Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα, που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του δεύτερου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι ο προγραμματισμός του κέλυφους Microsoft Windows, η χρήση των μεταβλητών SetLocal και EndLocal, καθώς επίσης και η χρήση του Delayed Expansion, ο χειρισμός αλφαριθμητικών και η εξοικείωση με προχωρημένα θέματα βρόχων επανάληψης. Τέλος, ασχοληθούμε με την ανάλυση δεδομένων. Μερικές φορές μέσα σε ένα script τροποποιούμε μεταβλητές περιβάλλοντος. Κατά την έξοδο από το script, οι τιμές των τροποποιημένων μεταβλητών παραμένουν με συνέπεια να τροποποιείται το περιβάλλον κλήσης. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό, αλλά οι τιμές που τροποποιούμε να έχουν μόνο τοπική ισχύ και κατά την έξοδο να επαναφέρονται στις αρχικές τιμές περιβάλλοντος. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε διαφανείς συναρτήσεις. Η εντολή που ενεργοποιεί την τοπικότητα των μεταβλητών, με συνέπεια κατά την έξοδο από το script να επαναφέρονται οι αρχικές τιμές περιβάλλοντος, είναι η setLocal. Η εντολή αυτή τοποθετείται μετά το @echoAuth και λειτουργεί όπως η εντολή pusa, δηλαδή push all. Μια παράμετρος που δίνεται συνήθως στην setLocal είναι η εξής. setLocal enable delay expansion. Αυτό επιτρέπει την καθυστερημένη επέκταση μεταβλητής, κάτι που είναι απενεργοποιημένο εκ προεπιλογής. Συνήθως η επέκταση μεταβλητής, δηλαδή η αντικατάσταση της μεταβλητής με την τιμή που έχει, γίνεται ομαδοποιημένα και όχι γραμμή-γραμμή. Προαιρετικά, μπορούμε να τοποθετήσουμε την εντολή EndLocal για να σηματοδοτήσουμε το σημείο στο οποίο τελειώνει η τοπικότητα και επαναφέρονται οι αρχικές τιμές. Η εντολή αυτή λειτουργεί όπως η εντολή POPA, δηλαδή POP ALL, της αρχιτεκτονικής AISA. Αν δεν τοποθετήσουμε αυτή την εντολή ενώ έχουμε τοποθετήσει την εντολή SetLocal, τότε αυτή θα εκτελεστεί αυτόματα κατά την έξοδο. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας δίνεται ο κώδικας που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της οθόνης. Αν και φαίνεται ότι το τελευταίο μήνυμα θα εκτυπωθεί. Εν τούτης, η επέκταση της μεταβλητής VAR γίνεται τη στιγμή που ξεκινάει η ομάδα των εντολών και αντικαθίσταται με την τιμή before σε όλη την ομάδα, με συνέπεια να δημιουργείται το πρόβλημα που βλέπουμε στο δεξιό τμήμα της οθόνης. Συνεπώς, το μήνυμα δεν εκτυπώνεται γιατί στη δεύτερη if γίνεται ο έλεγχος αν το περιεχόμενο της μεταβλητής VAR ισούται με before. Η συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται ποτέ. Ο κώδικας που βλέπουμε στην οθόνη μας δίνεται από το εργαστηριακό φυλάδιο. Και αυτός είναι λανθασμένος. Εκτυπώνεται μόνο το τελευταίο αρχείο της λίστας. Αυτό συμβαίνει γιατί απουσιάζει η setLocal. Έτσι, γίνεται αντικατάσταση των τιμών λόγω καθυστερημένης επέκτασης μεταβλητής. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θέλουμε την ομαδοποιημένη επέκταση μεταβλητής. Σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να γίνεται καθυστερημένη επέκταση, δηλαδή να διαβάζεται μία γραμμή, να γίνεται αντικατάσταση εκείνη τη στιγμή και να εκτελείται, χωρίς να γίνεται επέκταση μεταβλητής κατά ομάδες. Για να έχουμε επέκταση μεταβλητής θα πρέπει να θέσουμε αμέσως μετά το @echoAuth την εντολή setLocal. Επίσης, κάθε μεταβλητή που έχουμε θέλουμε να έχει delay expression και την γράφουμε ανάμεσα σε θαυμαστικά, απομακρύνοντας τα σύμβολα επί της 100. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε ένα τμήμα ενός αλφαριθμητικού, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις παρακάτω μορφές για να το πετύχουμε. Η πρώτη εντολή που εμφανίζεται στην οθόνη θα εμφανίσει από τον 5ο χαρακτήρα και μετά έως το τέλος της γραμμής. Η δεύτερη θα εμφανίσει από τον 5ο χαρακτήρα από το τέλος της γραμμής έως το τέλος. Η τρίτη θα εμφανίσει από τον 5ο χαρακτήρα και τους επόμενους 2 χαρακτήρες, συνολικά 2 χαρακτήρες. Και η τελευταία θα εμφανίσει
από τον πέμπτο χαρακτήρα, από το τέλος και τους επόμενους δύο χαρακτήρες. Συνολικά πάλι δύο χαρακτήρες. Μία ακόμα παράμετρος που μπορούμε να δώσουμε στη set local είναι οι επεκτάσεις φλοιού. Στις επεκτάσεις φλοιού δημιουργούνται αυτόματα μεταβλητές, οι οποίες μπορεί να μας είναι χρήσιμες σε κάποιες περιπτώσεις. Οι δυναμικές μεταβλητές που δημιουργούνται αυτόματα είναι αυτές που βλέπουμε στην οθόνη μας. Για να ενεργοποιηθούν, πρέπει να δώσουμε στην παράμετρο Set Local Enable Extensions. Στο προηγούμενο εργαστήριο είδαμε κάποιες χρήσεις της if. Μπορούμε να τοποθετήσουμε επιπρόσθετα στην εντολή if, else, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την σε, αλλά ακόμα να δώσουμε και εντολές για αριθμητική σύγκριση, όπως φαίνεται στον πίνακα. Το if μπορεί να κάνει και συγκρίσεις αλφαριθμητικών, με δύο ίσον δηλαδή, αν θέλουμε οι συγκρίσεις των αλφαριθμητικών να είναι ανεξάρτητες από το case, δηλαδή να μην μας ενδιαφέρει το αν είναι κεφαλαία ή μικρά, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την παράμετρο slash i. Το πρώτο script το οποίο θα κατασκευάσουμε δείχνει τη χρήση των εντολών setLocal και endLocal. Τοποθετούμε το setLocal ακριβώς μετά το echoOff. Έπειτα εκτυπώνουμε την τιμή μιας μεταβλητής, εδώ της μεταβλητής path. Ύστερα από προτροπή, για την στιγμή 1. Έπειτα, δίνουμε μία τιμή στη μεταβλητή, εδώ την τιμή 100, και εκτυπώνουμε μήνυμα για την στιγμή 2. Τοποθετούμε την εντολή end local και εκτυπώνουμε ξανά μήνυμα με την τιμή της μεταβλητής, την στιγμή 3. Εάν τρέξουμε το πρόγραμμά μας, θα παρατηρήσουμε ότι τη στιγμή 1 η μεταβλητή path θα έχει τη διαδρομή που βρισκόμαστε. Τη στιγμή 2 θα έχει την τιμή 100 που της δώσαμε, ενώ τη στιγμή 3 θα επαναφερθεί στην αρχική της κατάσταση. Το επόμενο script που θα δημιουργήσουμε ουσιαστικά τροποποιεί το delay1.cmd που δίνεται στο εργαστηριακό φυλάδιο. Μας ζητείτε να χρησιμοποιήσουμε καθυστερημένη επέκταση μεταβλητής. Γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κάτω από το echoOff, θα βάλουμε setLocal Enable Delay Expansion. Ωστόσο, πρέπει να αλλάξουμε και τα επί της 100 σε θαυμαστικά. Και τέλος, ακριβώς πριν το pause, να βάλουμε το endLocal. Έτσι, τώρα, εάν τρέξουμε το πρόγραμμά μας, θα εμφανιστεί πράγματι το If you see this, it worked. Για να κατασκευάσουμε το script σε 3.cmd, το οποίο βασίζεται στο file list 1, το οποίο έχουμε αναφέρει προηγουμένως και βρίσκεται στο εργαστηριακό φυλάδιο, χρησιμοποιούμε καθυστερημένη επέκταση μεταβλητής. Δηλαδή, κάτω από την εντολή at echoOff, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή setLocal Enable Delay Expansion. Επιλέγουμε να μην χρησιμοποιήσουμε την εντολή endLocal. Για να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας, πληκτρολογούμε σε 3 και βλέπουμε πράγματι ότι εκτυπώνεται η λίστα των αρχείων. Το επόμενο έργο που θα κατασκευάσουμε είναι το σε 4. Αυτό θα εκτυπώνει μία σειρά μηνυμάτων ως εξής. Θα ξεκινάει από μία τιμή που θα δίνει ο χρήστης και θα εκτυπώνει συνεχώς το αλφαριθμητικό. Στην αίθουσα υπάρχουν χι φοιτητές και θα φύγει ένας, ενώ ταυτόχρονα θα μειώνεται η τιμή των φοιτητών. Μόλις φύγουν όλοι οι φοιτητές, τότε εμφανίζεται το μήνυμα. Στην αίθουσα δεν υπάρχουν φοιτητές και θα τελειώσει. Ο αριθμός των αρχικών φοιτητών θα δίνεται με δύο τρόπους. Είτε στη γραμμή εντολών ως πρώτη παράμετρος, είτε σε περίπτωση που δεν ανιχνευτεί παράμετρος στη γραμμή εντολών ή δεν δοθεί αριθμός, τότε και μόνο θα εμφανιστεί προτροπή προς τον χρήστη και θα ζητηθεί αρχικός αριθμός φοιτητών. Ο τρόπος που θα εργαστούμε είναι ο εξής. Κάτω από την εντολή at echoOff θα δημιουργήσουμε τρία μηνύματα, το «στην αίθουσα υπάρχουν»,
φοιτητές και θα φύγει ένας και στην αίθουσα δεν υπάρχουν φοιτητές. Έπειτα θα έχουμε με την εντολή set θέση το χ ίσο με επί της 101, ούτως ώστε να μπορεί να εισαχθεί μία τιμή κατά την κλίση του προγράμματος. Με την if-defined ελέγχουμε κατά πόσον πράγματι ο χρήστης έχει δώσει μία παράμετρο στη γραμμή εντολών. Εάν έχει συμβεί αυτό, πηγαίνουμε στην ετικέτα part def. Εκεί υπάρχει μία for για επί της 100 j, δηλαδή τη τιμή που έχει δώσει ο χρήστης, με βήμα μείον 1 μέχρι ότου να φτάσουμε στην τιμή 1. Τότε θα εμφανίζεται το μήνυμα. Στην αίθουσα υπάρχουν επί της 100 j φοιτητές, ανάλογα με τον αριθμό του j, και θα φύγει ένας. Όταν τελειώσει η for, θα εκτυπώνεται το μήνυμα, στην αίθουσα δεν υπάρχουν φοιτητές. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει κάποια παράμετρο κατά την κλίση του προγράμματος, τότε θα δίνεται προτροπή, δώσε έναν αριθμό φοιτητών και θα ακολουθεί η ίδια for και το message 2, δηλαδή το στην αίθουσα δεν υπάρχουν φοιτητές, εφόσον ολοκληρωθεί η for. Αυτό το κομμάτι κώδικα βρίσκεται σε μια άλλη ετικέτα, την οποία ονομάσαμε part undef. Τρέχουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας σε 4, δίνουμε τον αριθμό φοιτητών για παράδειγμα 5 και βλέπουμε ότι τρέχει ορθά. Το επόμενο που μας ζητείτε στο εργαστηριακό φυλάδιο είναι να δώσουμε echo επί της 100 path επί της 100 προκειμένου να εμφανιστεί η πλήρης διαδρομή αναζήτησης εκτελέσιμων προγραμμάτων. Ακόμα, μας ζητείτε να δώσουμε δύο παραδείγματα χρήσης τμηματοποίησης αλφαρυθμητικών για τη μεταβλητή path, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να απομονώνεται ένα path από όλο αυτό. Εμείς επιλέξαμε να εμφανίσουμε 10 χαρακτήρες, μετρώντας 30 χαρακτήρες από το τέλος, για το πρώτο παράδειγμα. Όπως βλέπουμε, εμφανίζεται το e/15.1/mode. Η επόμενη επιλογή που κάναμε ήταν να εμφανίσουμε τους πρώτους 3 χαρακτήρες του path. Γι' αυτό γράψαμε echo επί της 100 path άνω κάτω τελεία, την περισπωμένη 0,3 επί της 100. Και όπως βλέπουμε, εμφανίζονται οι πρώτες 3 χαρακτήρες του path. Το πρόγραμμα που θα δημιουργήσουμε στη συνέχεια θα δημιουργεί μία τυχαία τιμή χρησιμοποιώντας τις επεκτάσεις φιλιού που είδαμε προηγουμένως και θα ρωτάει το χρήστη να πληκτρολογήσει μία τιμή. Αν η τιμή που πληκτρολογήσει ο χρήστης είναι η ίδια, τότε σταματάει η εκτέλεση και εμφανίζεται το μήνυμα «Συγχαρητήρια, το βρήκες». Αν η τιμή που πληκτρολογεί ο χρήστης όμως είναι μικρότερη, τότε θα του εμφανίζει το μήνυμα «Έδωσες μικρή τιμή». Διαφορετικά, θα εμφανίζεται το μήνυμα «Έδωσες μεγαλύτερη τιμή». Προαιρετικά, μας ζητείτε στο εργαστηριακό φυλάδιο, εδώ θα υλοποιηθεί, όταν ο χρήστης τελικά μαντέψει τον αριθμό που έχει επιλέξει το πρόγραμμα, να εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός των φορών που προσπάθησε. Θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση του προγράμματός μας, χρησιμοποιώντας καθυστερημένη επέκταση μνήμης, δηλαδή την εντολή setLogal Enable Delay Expansion. Έπειτα, με την εντολή set θα δίνουμε στον χ μία τυχαία τιμή, χρησιμοποιώντας την εντολή random, και έπειτα θα αρχικοποιούμε έναν μετρητή, counter, ίσο με 1, προκειμένου να μετράμε πόσες φορές θα γίνει η προσπάθεια από το χρήστη μέχρι να μαντέψει το σωστό αριθμό. Έπειτα δημιουργούμε 4 ετικέτες. Την part 0, που θα γίνονται οι έλεγχοι για μεγαλύτερο, ίσο ή μικρότερο. Την part 1, που θα αντιστοιχεί στην ισότητα. Το part 2, που θα αντιστοιχεί στο μικρότερο και το part 3 στο μεγαλύτερο. Όπως είπαμε στο part 0, θα ζητείτε από τον χρήστη να δώσει έναν αριθμό, τον ψ. Εάν ο αριθμός που έδωσε ο χρήστης είναι ίσος με τον αριθμό που έχει επιλεγεί προηγουμένως, με το random, τότε θα πηγαίνουμε στο part 1 και θα εμφανίζεται το μήνυμα «Συγχαρητήρια, το βρήκες». Έπειτα, θα γίνεται έλεγχος εφόσον η πρώτη ισότητα δεν είναι αληθής, εάν ο αριθμός που εισήγαγε ο χρήστης
είναι μικρότερος από τον αριθμό που έχει επιλογή από τη random. Σε αυτή την περίπτωση θα πηγαίνουμε στην ετικέτα Part 2 και θα εμφανίζεται «Έδωσες μικρή τιμή», ενώ θα αυξάνεται το counter κατά 1 και θα επιστρέφουμε στο Part 0. Τέλος, εφόσον καμία από τις προηγούμενες συνθήκες δεν είναι αληθής, θα γίνεται έλεγχος κατά πόσον το ψ, δηλαδή ο αριθμός που εισήγαγε ο χρήστης, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που έχουμε από τη random στην αρχή του προγράμματος. Σε αυτή την περίπτωση θα πηγαίνουμε στο Part 3. Θα εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη «Έδωσες μεγάλη τιμή» και θα αυξάνεται ο counter κατά 1. Όπως προαναφέρθηκε, στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήσαμε επεκτάσεις φλοιού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήσαμε το επί της 100 random επί της 100, το οποίο εμφανίζει έναν τυχαίο αριθμό από 0 έως 32.767. Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε τις εντολές LSS, less than δηλαδή, και GTR, greater than, για τους ελέγχους, καθώς επίσης και το διπλό ίσον, όπου μπορούμε να κάνουμε σύγκριση των αριθμών για ισότητα. Τρέχουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε ότι ο αριθμός που ψάχνουμε εμείς είναι ο 10.631. Αν εισάγουμε τον αριθμό 100, μας βγαίνει το μήνυμα ότι η τιμή είναι μικρή. Αν εισάγουμε τον αριθμό 20.000, ότι η τιμή είναι μεγάλη. Ενώ αν βάλουμε τον σωστό αριθμό, βγαίνει το μήνυμα συγχαρητήρια, το βρήκες, και ότι προσπαθήσαμε 3 φορές. Το επόμενο αρχείο που κατασκευάσαμε είναι το c6.cmd, το οποίο δέχεται μία παράμετρο και μόνο μία. Αν ο χρήστης δώσει μία παράμετρο, τότε εμφανίζεται το μήνυμα OK, only one. Αν δεν δώσει κάποια παράμετρο, το εμφανίζεται το μήνυμα No parameter. Αν δώσει πολλαπλές παραμέτρους, τότε εμφανίζεται το μήνυμα Too many parameters. Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε ως εξής. Κάτω από την εντολή Add Echo Off, χρησιμοποιήσαμε την εντολή Set Local, προκειμένου να έχουμε καθυστερημένη επέκταση μνήμης. Με την εντολή Set, ορίσαμε δύο μεταβλητές, την Only One που αντιστοιχεί σε μία παράμετρο και την Many που αντιστοιχεί σε δύο παραμέτρους. Έπειτα με την εντολή Set, ορίσαμε και τρία μηνύματα. Τα μηνύματα αντιστοιχούν στη μία παράμετρο, στις περισσότερες παραμέτρους και σε καμία παράμετρο. Με την IfDefined ελέγχουμε κατά πόσον έχουν δοθεί από τον χρήστη μία παράμετρος ή περισσότερες παράμετροι. Και κατά αντιστοιχεία εμφανίζονται τα μηνύματα. Στο δεξί τμήμα της οθόνης φαίνεται παράδειγμα εκτέλεσης του προγράμματος για κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις. Το επόμενο αρχείο που θα κατασκευάσουμε θα δέχεται μία και μόνο παράμετρο από τη γραμμή εντολών. Η παράμετρος αυτή θα έχει όνομα αρχείου. Αν δεν υπάρχει αυτό το αρχείο, θα πρέπει να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα και να τερματίζει το πρόγραμμα. Διαφορετικά, το σενάριο φλοιού θα ανοίγει το αρχείο με μία for, θα βρίσκει πόσοι χρήστες έχουν σύνδεση 1024, 2048 και 8192. Το αρχείο που πρέπει να δημιουργήσουμε φαίνεται στο αριστερό τμήμα της οθόνης και θα είναι ένα απλό αρχείο TXT με όποια ονομασία εμείς επιθυμούμε. Ο τρόπος που θα πρέπει να εργαστούμε είναι ο εξής. Αρχικά θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για το πόσες παράμετροι δόθηκαν από το χρήστη. Εάν έχουν δοθεί δύο παράμετροι, θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους και θα τερματίζεται το πρόγραμμα. Αντίστοιχα, θα εμφανίζεται μήνυμα λάθους και για την περίπτωση που δεν έχουν δοθεί καθόλου παράμετροι. Εάν έχει δοθεί ακριβώς μία παράμετρος, τότε θα προχωράμε στην ετικέτα Part 1 και θα γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει το αρχείο που έδωσε ο χρήστης ή όχι. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει το αρχείο, θα εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και το πρόγραμμα θα τερματίζεται. Διαφορετικά, θα αρχικοποιούνται τρεις μεταβλητές, η VAR 1, 2 και 3. Και τότε με τη χρήση της for, θα εισερχόμαστε μέσα στο αρχείο και θα αναζητούμε πόσες φορές βρίσκεται ο αριθμός 1024, 2048 και 8192. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η for, θα εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη. Όπως βλέπουμε, όταν τρέχουμε το πρόγραμμά μας, βρίσκουμε ακριβώς ότι υπάρχουν
1, 0 και 2 χρήστες για τα 1024, 2048 και 8192 BPS. Στην συνέχεια, και πριν προχωρήσουμε στο SEO 8, μας ζητείτε από το εργαστηριακό φυλάδιο να εκτελέσουμε την εντολή dir σε /windows. Ακριβώς την ίδια εντολή θα την εκτελούμε και στο πρόγραμμα SEO 8. Μόνο που σε αυτό θα χρησιμοποιούμε και την παράμετρο /σε_κεφαλαίο και θα προσθέσουμε όλους τους αριθμούς μεγεθών που βρίσκει. Στο τέλος θα αναγράφεται το συνολικό μέγεθος που υπολογίστηκε. Εάν συγκρίνουμε το αποτέλεσμα του προγράμματος εφόσον το εκτελέσουμε και το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε απλά με την εκτέλεση της εντολής, είναι ακριβώς το ίδιο. Η μόνη διαφορά είναι στην παράμετρο σε. Αυτή αφαιρεί το διαχωριστικό των χιλιάδων, εκατοντάδων, εκατομμυρίων. Δηλαδή αφαιρεί την τελεία από το αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε στην οθόνη μας. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του δεύτερου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.